Ότι την βαριά παρακαταθήκη που μας έχουν κληροδοτήσει θα προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε ψηλά, να είμαστε συναγιστές των αγώνων και της θυσίας τους και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές το ίδιο καθαρή και αξιοπρεπή. Καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα Νιου Σέντε. Μαζί μου όπως πάντα η βασίλισσα του Μεζέ, η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια Ντανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Ρε παιδιά, τελικά βρωμήχτηκε ο Ζολίτσιο το αποχετευτικό της Λευκοσίας. Μα ενενούλα τα αποχετευτικά που βρεμού. Σκέβασε πιο κάτω σαν να καταλάβεις τον λόγο. Από προκαταρκτικό έλεγχο της ελεκτικής υπηρεσίας σε δύο συμβόλαια που σύναψε το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκοσίας. Με την ίδια ενεργοληπτική εταιρεία. Διαπίστωσε ενδεχόμενη διασπάθηση δημοσίου χρήματος ύψος 8 εκατομμυρίων. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεως είναι ο Δήμαρχος Λευκοσίας Κωνσταντίνος Γιορκάτσης. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος μας. Διάβασα μέσα στην εφημερίδα κιόλας ότι η εργοληπτική εταιρεία μέσω φιλικού διακανονισμού έλαβε έτσι φιλικά 750.000 ευρώ. Μα τι εννοείς φιλικά? Να σου εξηγήσω αμέσως. Εντάξει, παρπαντάς, ας πούμε, στον δρόμο ένα γέροχος. Σε συναντάς εκεί πέρα ένα φίλο. Λαλείς του, φίλε, είναι που γαμνείς, έλαβε 750.000 ευρώ έτσι για να κινείσαι, γιατί είσαι πραγματικός φίλος. Καλό. Είσαι φίλος. Ξανά είσαι φίλος. Γιατί φαίνεται ότι ο Θεός της Ρωσίας, εκτός από τον Θεό του Παγκόσμιου, φρόντισε κατά την επίσκεψη μας στη Μόσχα να είναι ηλιόλουστη τις ημέρες. Δηλαδή ο πρόεδρος Πούτιν δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, αλλά δημιούργησε τις καιρικές συνθήκες που αντανακλούσαν και στις θερμές σχέσεις που είχαμε. Λείπει από την Αγία Πετρούπολη, γι' αυτό δεν είχαμε την ίδια στις καιρικές συνθήκες. Δεσποινής Ελλάδα. Ναι, πρόεδρε μου. Μου σε παρακαλώ, εν τζεβάλε να λέω κανένα tweet ο Αμερικανός ο πρέσβης. Όχι, πρόεδρε μου, τίποτα σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι θα τη φάμε, αγάπη μου. Από τους Ρώσους, πρόεδρε μου, ή από τους Αμερικάνους? Και από τους Ρώσους και από τους Αμερικάνους. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα μας την κάτσει πρώτος. Παρακαλώ. Ναι, ναι, να περάσουν. Πρόεδρε μου, έρχεται ο Χριστόφιος και ο Αρχιεπίσκοπος, ναι. Πέτους ό,τι κάνουν τον μπάνιον, αγάπη μου, πέτους. Πρόεδρε. Ευλογίες μου, τις ευλογίες σου. Πρόεδρε μου, κάνει το πολύ το κύριε Λέισον με τους Αμερικάνους, είναι καιρός να υποστηρίξουμε τους Ρώσους. Κάνει τα Αμερικανούς και μια ζωή πουλού μας. Αμήν. Λοιπόν, ρε, δεσμευούμε. Αν πας για γελαστής, να πας με τους φασίστες τους Ρώσους, α. Ο Πάπα είναι ένας απλός άνθρωπος του λαού και θα μας στηρίξει.
Δημήτρη, μα σοβαρό μιλάς, μάνα μου. Βεβαίως, να μην σας πω ότι θα μας βάλει και στον έτο. Προεδράρα μου. Τσάι. Τριπλό δεσποινής Ελλάδα. Αμέσως. Αγάπες μου, έχω την εντύπωση ότι κάμνω ό,τι εκάμναν και οι προηγούμενοι Κύπροι πρόεδροι. Έκλειψα και τις δύο υπερδυνάμεις. Πέτε μου ρε αγάπης μου, έκλειψα καμιά παραπάνω ρε. Βεβαίως, τους φασίστες, τους Ρώσους, που δίνουν και επιστολές του Γρίβα δωράκια. Μα τα χίλια Νιου Ιόρκ Έδομπερς. Πρέπει να στηρίξουμε ο Πάμα, να συμμαχίσουμε μαζί του που στηρίζει και τον Αλεξού μας, το Τσίπρα μας. Ναι, η αλήθεια είναι πως ο Ομπάμα στηρίζει σταθερά Τσίπρα. Κατάλαβες, γι' αυτό και εμείς πρέπει να στηρίξουμε πιο στεναρά το Τσίπρα μας, το Αλεξού μας. Ελλάς, Κύπρος, Ενώσεις, ΕΟΚΑ, Όχι, ο Τσιάμι. Μακαριότατε, με συγχωρείς, τι λέει, Πελάς. Τι να την κάνω, μάνα μου, την Ελλάδα με τη δραχμή. Εγώ θέλω την Ελλάδα στην Ευρωζώνη με το ευρώ. Billions, Δημήτρη! Ελλάδα και αστρώμε πέτρες. Ένα λεπτό, ρε αγαπές μου. Ένα λεπτό και κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πάει λάθος. Δημήτρη, τι ομάδα είσαι, ρε. Η Ομονία Κασιλέκα, βεβαίως. Εσύ μακαριότατε. Από Elite Champions League, of course. Ευτυχώ, ρε αγάπη μου, και εγώ ενόμισα ότι χάλασε η βαλπίδα μου πάλι, ρε. Καλημέρα, παιδιά. Να μου επιτρέψετε πριν να αρχίσουμε να σημειώσετε όλοι κάτω ότι η επίσκεψη του Προέδρου μας Αναστασιάδη στη Ρωσία ανεστέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, θα έλεγα. Παρακαλώ, κύριε Σουστή μου. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλος σάλος σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου μας στην Ρωσία από Ευρώπη και Αμερική. Πώς σχολιάζετε? Μα αυτό έλεγα και πιο πριν, ότι το χαρακτήριζα ως απόλυτη επιτυχία. Αυτό εννοούσα. Κύριε εκπρόσωπε, πώς σχολιάζετε τα σχόλια του Αμερικανού πρέσβη στο Twitter? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δημοσθένους, η κυβέρνηση δεν σχολιάζει τηβίσματα, SMS, κακεντρεχή σχόλια στα chat του Facebook και διάφορα συναφή. Οπότε σας παρακαλώ να διατηρήσουμε μια σοβαρότητα. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκος Δημητριάδης πήρε 250.000 ευρώ για να φύγει και τώρα ζητά 16.500 ευρώ αναδρομική σύνταξη. Πώς το σχολιάζετε? Μα ζητά μόνο 16.500 ευρώ, κυρία Παρασκευά. Μόνο. Αυτό είναι θαύμα. Δηλαδή, φτηνά την εγκλειτώσαμε. Κύριε εκπρόσωπε, το Υπουργικό Συμβούλιο, υιοθετώντας την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ, έπαυσε τον Γενικό Διευθυντή κ. Χανίδη. Ο κ. Χανίδης είχε αποστείλει επιστολή 239 σελίδων με τις θέσεις του. Το Υπουργικό διάβασε τις θέσεις του κ. Χανίδη πριν αποφασίσει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Ζητή. Το Υπουργικό Συμβούλιο διάβασε όντως το βιβλίο του κ. Χανίδη μέχρι τη σελίδα 124 όμως. Διότι κάπου εκεί αποφασίστηκε τέλος πάντων η απόλυσή του, διότι εφόσον η ιστορία του βιβλίου του δεν είχε κανέναν ενδιαφέρον, καμία μπλοκή, κανένα σασπένς, υπήρχαν αδύνατοι χαρακτήρες, κοινώς έκαμνε κοιλιά. Οπότε αναγκαστήκαμε να το. Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, τελικά η κόρη της κυρίας Γιορκάζου εξακολουθεί να εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο του πατέρα της? Όχι εξ όσο γνωρίζω, κύριε Γιαπανά. Απλώς δεν εργάζεται στο γραφείο του πατέρα της, απλώς εργάζεται στο ίδιο κτίριο του πατέρα της. Οπότε κάπου εκεί παίζεται το θέμα. Η κυβέρνηση ως τώρα είναι ικανοποιημένη με τη διοικητρία της Κεντρικής Τράπεζας Χρυσταλλά Γιορκάτζη? Πολύ καλή ερώτηση σας, κύριε Παρέλη. Οπότε θα ήθελα κι άλλος να θέσει άλλη ωραία ερώτηση. Μάλιστα, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν καθόλου νέα για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό? Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι από τη δική μας την πλευρά είμαστε πρόθυμοι να επανεκκινήσουμε τέλος πάντων τις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού. Όμως δυστυχώς αυτή την περίοδο είναι και τα play-offs με το αυτόν και του ποδοσφαίρου. Οπότε δεν έχω το χρόνο και να μείνω εδώ στην παράταση να σας εξηγήσω. Κάποια άλλη στιγμή θα φέρω. Ρε αγαπουλές, μα τούτος ο Παναγί δεν βάζει γλώσσα μέσα, σπουρτά τα ούλα ο σπουρδόλος. Κατήν και λένε ότι έγινε συνάντηση διαιτητών με τον Γκούμαν και τον Αδέρο για τις μάπες.
Και τι είπα στην αραγέ σου? Μας είπε. Και τι νομίζει ότι είπαν και καταγγέλλει τους? Νομίζει ότι είπαν ότι πότε πρέπει να διατηρηθείς offside, πότε πέναλτι, πότε να αποβάλει τους παίχτες, κάπως έτσι νομίζω. Πελάρες Παναγί μου, πελάρες, το συζητούσα για τα του ποδοσφαίρου, τους κανονισμούς. Εν καθαρόν κρίσταλο, θέλει και Αθούλη να σου το πει. Κύριε Πρόεδρε, καλώς... Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στη Ρωσία. Τώρα στα αγγλικά, να καταλάβω πολύ. Το όνομά σας είναι Ειρήνα? Όχι, είμαι Καρίνα, είμαι έγκυσης φοιτήτρια. Ναι, όχι, το όνομά σας είναι... Καρίνα. 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 Δεν πειράζει. Καλή σας μέρα. Εσείς ποια πιστεύετε ότι είναι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση Προέδρου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν? Πούντι! Ποια? Εμείς μου Πούντι και ρωτώ ποια! Α, όχι! Βλαντιμίρ Πούντιν, της Ρωσίας ο Πρόεδρος! Μα θεέ μου χώρα, τα ποιημέρα παίρνω καπελούι! Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Κόρη, ρωτάς για τον Αναστασιάδη και το... Πώς το λείπεις τον άλλο? Βλαντιμίρ Πούντιν! Άγνωστη εξούλα! Τώρα κατάλαβα τον Αναστασιάδη που έχουμε το οικοπέδιο στη θάλασσα που βγάλουμε τον υδατάστρακα τον Πούτιν, σωστά! Ξαφανίστηκε για Παναγία μου, μόλις δω μια ανέφθυνη γυναίκα κατευθείαν πιάνω τους οι ανασφάλειες. Ναι! Καλή σας μέρα! Εσείς ποια πιστεύετε ότι είναι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση Προέδρου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν? Α, πολύ καλό Πρόεδρο, κανόνισε καλά. Τι κανόνισε? Ό,τι ζήτησε Πρόεδρος, του το έδωσε. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης? Όχι, Πρόεδρο Πούτιν. Εγώ Ρωσίδαν, είπαν οι Μάιο. Νιέτ. Α, χαρασιό, νιασκάστε, πονιμάει. Κρασάβιτσο, μαγιά, νιασκάστε, αχ, ζήβο, το τεπί, αυτό στο μοντά. Μόνο ένα αγόρι έχεις βρει άντρομο όμως. Φοβούνται οι άντρες της σούπα. Δυστυχώς τα αγόρια. Δεν το φοβούνται. Εγώ σου λέω φοβούνται επειδή δεν έχουν το ρυθμό που έχουν οι γυναίκες να κάνουν τα φιγούρες. Είμαστε και πιο λίγοι πλέον. Ως άντρες είναι πιο λιγιάνες, αλλά όντως... And now, live from London, the BBC World News. Ladies and gentlemen, good evening. I'm Bob Rout, and this is the very last news from Cyprus to BBC. The President of United States of America, Cyprus, John Canning, what he say in Twitter, broke up the President of Democracy, Nikos Anastasiades, for the debate in Moscow. The President of a Democracy responded to the list, and they said that the President was very for the mistake, and that got to get into field. The president of CAT, Mario Lucidis, ordered his pass from the permanent organization. The ex-president of Jock Lacotripis said goodbye to Mr. Lucidis and said to go to the gate. Now we go from the news from WEC of Nicosia. A very big wolf of scandal begins to get from the WEC system of Nicosia. According to all information, about $8 billion, it got now and then they lose it. Ladies and gentlemen, I'm Beth Rhodes, and that was the very last news from Cyprus to BBC News. Η παραίτηση της διαχειρίστριας της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Άντρης Αντωνιάδη, καθώς επίσης και το εμπιστευτικό επώμνημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το κούρεμα των καταθέσεων και την πώληση των κυπριακών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο των οικονομικοπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η ελεκτική υπηρεσία διερευνά και την παροχή «Έλα στη Λαϊκή». Όσους θέλουν.
Ερεμπόι Ζόουνς. Νικητής των εκλογών της ΕΔΕΚ ανακηρύχθη ο Μαρίνος Σιζόπουλος με 65-35 επί του Βαρνάβα και ανέλαβε πλέον την προεδρία του κάστρου. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι μόνο οι μισοί εγγεγραμμένοι ΕΔΕΚΙΤΕΣ έπιαν να ψηφίσουν. Η άλλη γιατί είναι πιασή. Αλλά πως εμεινά σπίτι να βάψουν το κάστρο. Οι βουλευτές γιατί είναι πια στην τελετή ανακήρυξης του αρχηγού. Τρώασε γνωστό εστιατόριο με τον παλαιόν αρχηγό. Τώρα κατάλαβα. Γι' αυτόν και ο κύριος Σιζόπουλος δεν έπιε να δει τον παλαιόν αρχηγό, αλλά έπιε να δει τον παμπάλαιον. Κατάλαβες, Δανιελούδα. Κατάλαβα. Κατάλαβα, Ναλαλή. Όλοι μαζί. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ως πρόεδρος της Βουλής των Κυπρίων, απερίφραστα καταδικάζω το μέσο Twitter προκλητικό τιτίβισμα του Αμερικανού πρέσβη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω με πάσα ευδελιγμία να καταγγείλω αυτόν το cowboy εις πάσαν κατεύθυνση, από τη Νέα Νιόρκη μέχρι τον Disneyland, από το Τέξας μέχρι τους καταράκτες του Νιαγάρ. Μα ποιος είναι τόσο γκούφης που ήρθε μέσα στην έδρα μας να μας κάνει το cowboy, αν νομίζει ότι παίζει στην πονάντζα όξα στον καπνό του πιστολιού. Μα δεν αντιλαμβάνεται το Αμερικανούι ότι η Δύση Σάιπρους, ένα πλήρες ανεξάρτητο κράτος, με ένα ψευδοκράτος, με δύο αγγλικές βάσεις και 40 δήμους και κάνουμε ό,τι μας καπνίσει όλα. Αν θέλει αυτός ο γκούφι να παίζει ούλη μέρα με το Twitter του, ας πάει στο ράντζο του στο Κεντάκιο. Να δείσει σάι που δείσει Κεντάκι στο Βίγο, να πάει να την απαντήσει. Παναγία. From the Neolithic period to Phoenician times, from the ancient Greek to the Roman and Byzantine eras, and it was even the setting of Shakespeare's Othello. Γιάντρικο, είπαμε καθόλου καλά, είναι πολλά σχήμα τα πράγματα. Εν ανησυχείς καθόλου, πρόεδρε μου, εν ανησυχείς καθόλου, του Αντρικού ήσουν αγκαλά. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Αλλάξουμε το παιχνίδι μας, πρόεδρε. Με καλά που τα λέει, ρε Αντρικό, αλλά ένα ταξίδι είναι καμά στη Ρωσία, ρε. Έτσι μοιαστήκα, ρε, οι Αμερικανοί. Αλλού πως έφτασε το τέλος μου, ρε Αντρικό. Πρόεδρε μου, επαναλαμβάνω, δεν φταίεις καθόλου εσύ. Εσύ απλά βρέθηκες μέσα στη μέση και τσίλησες σε σένα το φορτίο. Δεν ανησυχώ. Εν μας κάνουν τα λαούλα, έχουμε και την άλλη τη γιορκάτσι, ρε κουμπάρε. Έσπασε με η ευλοημένη, ό,τι κάνει λάθο, ρε. Πρόεδρε μου, πρόεδρε μου, εσύ είσαι απόλυτο δίκιο. Δεν τραβά καθόλου του τη γυναίκα. Άκου να σου πω εγώ, το Αντρικού σου, α. Λοιπόν, πάρ την άμυνα και άμα βρεις ευκαιρία, κάτσε την πάγκο. Να, εμάς κάνουν τα λαούλα, έχουμε και τον άλλο ρε, πώς το λάλλεις τον Δημητριάδη ρε κουμπάρ. Μα ποιο, μα τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, πρόεδρε μου. Ναι ρε κουμπάρ, δώσαμε τους 250.000 ευρώ για να φύγει και θέλεις να δρομικά ρε ο μισκίνης. Πρόεδρε μου, μην ανησυχείς καθόλου. Έτσι είναι οι μεταγραφές. Στοιχίζουν, βεβαίως. Αλλιώς τα πολλά ωραία ρε Αντρικό μου, και ανεβάζεις με ρε, αλλά έχω την εντύπωση ότι εν πολλά σχήμα τα πράγματα ρε. Εν πολλά σχήμα τα πράγματα ρε. Πρόεδρε μου, εσύ δεν φταίς καθόλου. Χειρότερα από το Χριστόφια, εν τα κάνεις. Πρόεδρε μου, λαβείς να κουρτίσω το δικομήτη να κάνει καμιά θήλωση. Αρέσκεις μου ρε Αντρικό, ανεβάζεις με πολλά ρε. Ναι ρε, να τον κουρτίζει ρε. Και είμαι τσάκος πρόεδρε, τσάκος. Σύση που είναι ώρα μαμπούρα μου. Είσαι ρε Αντρικό μου, είσαι ρε. Μέχρι ποιο χρονικό σημείο πιστεύετε ότι αντέχει η κυπριακή οικονομία να διατηρεί ανοιχτή την αξιολόγηση? I will answer in Greek, since the question was in Greek. We believe and we hope and we urge the Parliament that they... Oh, sorry. India TV, Aapki Awaaz. Hello.
Καζμίρα, κανένα μπουρουμπουρουμπουρου, άνα κανένα με Κύπρο. Σκανδάλο, βάνε, έκανα 8-1 εκατομμύριο εφαίρετες πάντε, βάνε, έκανα απολυνεπτικό λευκοδία. Ναι, ηλεκτρική τσακάρε, 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 πήρε δύο, βάνε, έγινε πια να πήγαινε πάνε, ρε. Αν πάνε, κύριε, τσάβα, ξημάνημένη μπέρκα, δήλωτε, ο, κουπάμανε, κανόμανε, κέρου. Κυπριάνα ούρυδη, αλαλαλαλαλα, Μαρία Ελένα Κυριακού, να εκπροσωπήνει την Λάρα, να κάνω Eurovision, αν δεν κάνει με την τραγούρη, με αν τελευταία αναπνοή. Μαρία Ελένα, βάλε πουρου πουρου, και να βάλε, δεν έχει πρώτο παρπίδι, να βάλε την Κενία τελή, every night in my dream, I see you, I feel you, Μαρία. Ναι, ο πρόεδρος είναι δέκανε και μαγεινό συντζόπουλτο, ρε, 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 μα τον λόγια πυρούκια ούλα νουρά, λέμε το, το, λέ, ολέ, ολέ, λέμε το, το, λέ. Για να κάνω μόνο ναι, ο πρόεδρος, ρε, και τι να γυρεύει, 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 ουρά, και τι είναι υπόλοιπη, γυρεύει, όμως όλα πω, και δεν είμαι και τι να πάρε. Τα κάνω μόνο για μια καλμή, δεν έχω ρε, πέτσε λεπτή, καλέ, πούρου, πούρου, και εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, με την αριστερά, αντίσταση και πάλι. Σύμφωνα με ακελικές πηγές του Πατάτα TV, στο 22ο συνέδριο του ΑΚΕΛ δεν θα υπάρξει καμία αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Ναι, αφού η ομάδα πετά, η χαραυγή πετά, το κόμμα πετά, γενικώς άμα μια ομάδα κερδίζει δεν την αλλάσεις. Με τα σημερινά δεδομένα, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Άντρος Κυπριανού δεν θα έχει αντίπαλο στην κούρσα για επανεκλογή του. Ναι, αφού ο Κατσουρίδης έπιανε τα ουισκούθια του και έφυγε, έμεινε ο άντρος μόνος του. Δηλαδή, ο Ιταλιά μόνος του μαζί με τον Χριστόφια. Μάνα μου ρε, έμεινε ο Χριστόφιας για να βοηθά τον άντρο. Όχι αγάπη μου, έμεινε ο Χριστόφιας και βοηθά τον ο άντρος. Όνειρο γιο, μη με ξυπνάτε. Αφήστε με να τον νύχιο γι' αυτό τη δική σου αγκαλιά. Να κοιμάμαι κι εγώ κοιμείτε και να αποχωρώ. Όνειρο γιο, μη με. Κανεί του, εγώ δεν ήξερα να πάω στο σχολείο. Τον κατσόχυρο, ένα πάει και να μην σε τραούδι, ρε. Δεν ήξερα να πάω. Εντάξει, ένα ξαναπάει και να πω ένα τραούδι. Μου λείπει. Είχε εδώ μα πάντα λίγο. Τι έγινε μπαυλάκι μου στο σχολείο? Αμά, από μάλε με πρίχτη σαν καθηγήτρια φυσίων οσυγκό. Γιατί αγαπή μου, για ποιον λόγο? Χωρίς λόγο. Μα γίνεται μπαυλάκι μου, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, ένα τον απόβαλε επειδή είναι κούνιμος. Μπαυλή, πάρε τα τους πελάρες ρε και μιλά του μωρού. Φρόνημα ρε, με τρόπο σαν πατέρας. Μπαυλάκι μου, αγάπη μου. Νωρίν μωρό μου ότι η διαπαιδαγωγή ενός παιδιού είναι πολύ σημαντική ακόμη και ενός παιδιού σαν εσένα που είσαι εξής. Έλεγξ, σαραπατώ σχολείο. Που να σου πατήσουν οι μούλε ρε Παύλη. Ρε, γνωρίζεις ότι ο πατέρας σου τον τότε γερόν πήγαινε καθημερινά τρεις φορές την εβδομάδα σχολείο μέχρι την τρίτη γυμνασίου, α? Μέχρι την τρίτη γυμνασίου ρε Παύλη. Ελεύθερα φουτουλάνη σου. Ό,τι κάνουμε δηλαδή ελάζουν ναι μέχρι την τρίτη γυμνασίου διένα και με μειώσει και συσχεδιό μπροστά μου μωρό ρε κουμπά. Το λοιπόν ρε Παύλη, να πάεις τώρα να βρεις την καθηγήτρια και να της πεις να μην αποβάλει το μωρό. Θέλω κορή να πάω στο σχολείο, δεν μου άρεσε το σχολείο, είναι να μου συναφήσω να σε παρακαλέσω, έτσι να πάω. Είπα τώρα. Άντε, τέραστε, προκόρα. Να πάω στο σχολείο, όχι ρε, φλάβησε να πάρε. Έναν από τα... και αυτόν το είναι η βαθμή ποινής, αλλά παράλληλα και με τα πλατό της λειτουργίας του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης, ότι θα μπει και μέσω του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα τοποθετηθούν 90 κάμερες σταθερές να τοποθετεί όπου θέλει αυτός τις κάμερες τις κινητές να ήθελε αυτός που θα πάρει την προσφορά να τις τοποθετεί αυτός. Ναι, καλημέρα εσείς Παυλή Φουτούλη, ναι, εγώ με αριθμό και αυτό έχει φουσιώσει, ναι, 4-15-45-43. Δυστυχώς, καλός ή κακός, είμαι ο κηδεμόνας του Παυλάκη του Φουτούλη, του μαθητή. Καλημέρα σας, πολύ μια θιανίτη. Είμαι καθηγήτρια φυσιογνωστικών του
του τέκνου σας. Ας παρακαλώ, κύριε Απολύμνια μου, μην αποβάλλετε τον γιο μου επειδή είναι λίγο εξίκη. Σας παρακαλώ, σας συγκεντεύω και από τα 20 μονίσια. Τι θέλετε δηλαδή, να τον βάλουμε να σκύψει, να γονατίσει? Κύριε Φουτουλή, ο γιος σας έβγαζε φωτογραφία τον ποπό μου με το κινητό του ενώ έσκυβα μέσα στην τάξη. Εσέβερε, ρε. Ρε, έκαμε εσείς τραμμα να κοτσίσουν ο πάμπουλε. Φέρ' το κινητό, δάλα όρθιο. Κάνα. Κάνα, κύριε Μονίνια. Δεν σου κλείω. Αμάνε, ρε. Επαυλάκι, για όνομα του Θεού, ρε. Ρε, μα δεν τρεπέχε καθόλου, ρε. Εσύ είσαι ανάγιο και εγώ, ρε. Να βγάλεις φωτογραφία, πορτρέτο τον ποπό της κυρίας Πολύμνια, ρε. Δεν είναι σειρά, είναι ίδιο ο ποπός. Θα πάμε στο Facebook. Το Facebook, ρε. Κυρία Πολύμνια μου, δείτε του τι σας παρακαλώ. Πρόκειται για τον δικό σας τον ποπό. Μα σας παρακαλώ, κυρία μου, αφού τον είδα να με βγάζει με το κινητό του. Κοιτάξτε, για να φύγει κάθε σκιά η οποία πλανάται στον αέρα, διότι συγκεκριμένα η φωτογραφία έχει για μια σκιά κιόλας πάνω. Μπορώ εγώ σαν Παυλή Σκουτούλη να κάνω ένα τεστ στον δικό σας φωτογραφό, να τον εξαρχάρω, να το δω, ρε παιδί μου, live. Μα τώρα σοβαρό μιλάτε, κύριε Φουτούλη μου. Σας παρακαλώ, κυρία Πολύμνια μου. Συγκεντεύω και συγκεντεύω ότι δεν θα κουμπίσω πάνω. Μόνο να τον κοιτάξει. Όπως την καλή ώρα κοιτούμε το φεγγάρι να μ' έχει παχυσέλινο, please. Τέλος πάντων. Κυρία Πολύμνια μου, για όνομα του Θεού, έλεος, μιλούμε ότι πίσω σας έχετε ένα θησαυρό, έναν έργο τέχνης, έναν κομψιοτέχνημα. Κρίμα σου δεν έχετε μάτια από πίσω για να βλέπετε. Ναι, σας ευχαριστώ τώρα, εντάξει, υπερβολές. Άρα εύχομαι και καταλήγω ότι επρόκειται για παρεξήγηση, διότι ο συγκεκριμένος σκοπός στη φωτογραφία εδώ πέρα στο κινητό του Παυλάκη μου δεν είναι τόσο χαρούμενος και χαμογελαστός και ξυστός και στριγυλός όπως τον δικό σας. Είναι μουτρωμένος, λυπημένος, χαμνός και χαλαρός. Έλυσε και έσταξε. Άρα ο γιος μου είναι αθώος. Είμαι αθώος. Ναι, 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 ναι. Φέρτε μου να δω, καλέ μου. Δείτε το και μόνοι σας να πιστεύσετε. Όχι, όχι, ναι, έχετε δίκαιο. Όχι, αυτός εδώ από πως είμαι σίγουρη ότι είναι της κυρίας Καλέργη, μωρέ, της μαθηματικού. Τέλος, έτσι, καημένη. Α, κι άλλοι εδώ. Εδώ, δικό μου. Έχει το μωρό μου. Ένα λεπτό να διαβουλευτώ με τον δικό. Έλα, περνάμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, σε διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς, γιατί θα σκίσω τα μνημόνια. Πατάτε σαν την ακέδαλο σου. Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το κίτρινο. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry. Μήπως έχεις ραντεβού με την τύχη σου? Jackpot στο Joker. Αυτή την Κυριακή 1.100.000 ευρώ. Joker από την ΟΠΑΠ Κύπρου. Όταν έχεις connect, έχεις πρόσβαση. Έχεις έλεγχο. Έχεις ελευθερία κινήσεων. Όταν έχεις Connect, είσαι μέσα σ' όλα. Και όλα αυτά επειδή έχεις Mastercard Connect, τη νέα χρηστική κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας. Mastercard Connect. Συνδέσου μαζί της. Μερικές φορές η μάχη σου είναι με το πάθος σου για τελειότητα. Με την αδιαφορία των άλλων. Άλλες φορές η μάχη μοιάζει δύσκολη. Στον αγώνα σου τον καθημερινό συχνά λυγίζεις από την προσπάθεια. Την επιθυμία σου για ποιότητα ζωής, για όσους αγαπάς. Γι' αυτό χρειάζεσαι σύμμαχο να σε κάνει να πιστέψεις τον εαυτό σου. Να στηρίξει τις ανάγκες σου. Να κάνει την ελπίδα να ανθίσει στο πρόσωπό σου. Σύμμαχο
στον αγώνα σου για ένα καλύτερο αύριο. Η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι σύμμαχος αυτής της κοινωνίας εδώ και 45 ολόκληρα χρόνια και θα συνεχίσει να είναι και αύριο. Αν το μυαλό σου συνέχεια ταξιδεύει, σκέψου Miles & More Visa από την Τράπεζα Πειραιός Κύπρου. Χρησιμοποιήστε την για τα ταξίδια σας σε πάνω από 1.300 προορισμούς σε 192 χώρες και εξαργυρώστε τα μίλια σας σε περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρείες. Miles & More Visa. Μια κάρτα όλος ο κόσμος. Τράπεζα Πειραιός Κύπρου. Πάσχα παραδοσιακό. Πάσχα με πασχαλινό. Πασχαλινό λαχείο ΡΙΚ. Κυκλοφορεί για να χαρίσει χαμόγελα αισιοδοξίας και 60.000 ευρώ. Κλήρωση 23 Απριλίου. Πασχαλινό λαχείο ΡΙΚ με 2 ευρώ. Η αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Πες μου πως το στρίβεις, γλυφείς και βουτάς. Πες μου πως το δίνεις, ρίχνεις και μασάς. Ό,τι φανταστείς τώρα είναι δυνατό, παίζοντας με ωραίο. Τώρα με διπλά μίλια η Aegean Visa σας φέρνει πιο κοντά στο επόμενό σας ταξίδι. Γιατί με την έκδοση κάθε νέας κάρτας Aegean Visa έως τις 30 Απριλίου κερδίζετε 10.000 μίλια δώρο στο πρόγραμμα Miles & Bonus της Aegean. Αποκτήστε την Aegean Visa και κερδίστε πιο γρήγορα από ποτέ δωρεάν εισιτήρια για ταξίδια με την Aegean, την Olympic Air και όλες τις εταιρείες μέλη της Star Alliance. Aegean Visa. Κάνει τις αγορές σας ταξίδια. Η Κύπρια Μαρία Έλληνα Κυριάκου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι One Last Breath. One Last Breath. Και η Μαρία Έλληνα Κυριάκου είναι φωνάρα, όμορφη, ξανθή, κορμάρα, ποδάρα και μοιάζει και τη Σελίνδιον. Μια από τα ίδια, μάνα μου, μια από τα ίδια. Έκαναν τα θάλασσα μπαλέ, καλά, μάρα, να σου πω εγώ. Γιατί? Αντί να στείλουν για με το μεγάλο το όνομα να κερδίσουν το αστέρι του, ένα μου στείλουν τη Μαρία Έλληνα του Κυριάκου που μοιάζει εμεί με τη Σελίνδιον. Και δεν είναι αστέρι του, ρε, που καταλάβει, μισή μου. Ο Βαρουφάκη, κόρη μου, έναν όπα να του ελάλεν για με όλη νάρα ήταν να συνάντα το δεκάρκα. Δεξί, να πιάνει τα 25 το δεκάρκα. Να σηκώσει λίγο για καμπάνω και να του τα πει για με να πιάνει του πελάνι ούλ. Φάκ, καληνύχτα. Αχ, καληνύχτα, και είπε πολλά. Η Λούκο Ολ δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Να με αφήσετε εμένα να τσακάρω το δικό σας μηχανό για να είμαστε σίγουροι. Καλή ώρα που τσακάρω μεν το φεγγάρι άμα έχει μπον την χλωρίνη. Κύριε εκπρόσωπε, πώς σχολιάζετε τα σχόλια του Αμερικάνικου πρέσβη στο Twitter? Κοιτάξτε, δείτε κυρία Τιγκερίδη, η κυβέρνηση δεν σχολιάζει τη βίσματα, SMS, σχόλια στο chat του Facebook και διάφορα τέτοια. Του Αμερικάνικου πρέσβη. Εκατάγγειλε ότι έγινε συνάντηση διαιτητών με τον Γκούμαν και τον Αβέροφ για τους μάπες. Γιατί? Αφού κάτι μάζει στον τζομέ! Έκαναν τα θάλασσα μπαλέ οι καλαμαράδες. Γιατί? Αντί να στείλουν το μεγάλο το όνομα, το star της υπόθεσης, να κερδίσουν, να στείλουν την Μαρία Έλενα Κυριάκου, που να... One land. Δεξί, ο Μαρουφάκη. Α! Καληνύχτα. Καληνύχτα, δεν αφιούμε. Όχι. Γιατί? Ήσουν κάτι περούκας. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου.